Yes. Μαζί μας είναι όμως και ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Καλημέρα. Δεν σας καλέσαμε για τις αλλαγές. Για το χθεσινό παρασκήνιο σας καλέσαμε. Να δούμε γιατί δεν μίλησαν. Γιατί ήταν ο Κασελάκης με τον Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος, καλά τον ξέρετε όλα, αλλά έτσι για το τυπικό να το πω, πρόεδρος επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών. Έτσι. Αστειεύουμε τώρα να πούμε, να πούμε και τα χαριτωμένα τα χθεσινά, γιατί κάνατε μια ωραία εκδήλωση εκεί στο Νιάρχο. Και βραβεύσατε και πολύ σημαντικά πρόσωπα. Θα μας τα πείτε σε λίγο, να μας δώσει εγώ το ρεπορτάζ, πείτε μας και τα σχόλια. Και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Έλεγα εγώ. Ναι, να σταθούμε στο φορολογικό νομοσχέδιο. Μέχρι και χθες αργά το βράδυ στις 10 ήταν σε δημόσια διαβούλευση. Μετά τα χιλιάδες σχόλια και παρατηρήσεις των φορέων αλλά και των φορολογούμενων, φαίνεται ότι κλείδωσαν πράγματι οι τελικές διορθώσεις, τελικές αλλαγές. Η μεγαλύτερη ανατροπή έχει να κάνει με το μαχητό τεκμήριο. Μέχρι στιγμής τι ξέραμε, ότι αυτό είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων. Άτομα τα οποία κάνουν την στρατιωτική του θητεία, εγκυμονούσες, γυναίκες που είναι σε λοχεία. Όσοι είναι φυλακισμένοι ή σε νοσηλεία στα νοσοκομεία. Τώρα λοιπόν τι αλλάζει, όλοι πλέον θα έχουν τη δυνατότητα, θα μπορούν να κάνουν ένσταση και ουσιαστικά να πούν ότι ξέρετε κάτι, αυτό που έχει βγάλει το σύστημα της εφορίας, το τεκμαρτό εισόδημα, δεν ισχύει για μένα, αδικούμε, πάμε να το δούμε. Αλλά ποιο θα είναι εδώ το αντάλλαγμα, ο όρος θα θέτει ο ίδιος τον εαυτό του σε έναν έλεγχο. Και εκεί κινδυνεύει να βάλει και αυτόν γκολ, να πούμε την αλήθεια. Γιατί ο έλεγχος αυτό... πόσα χρόνια πριν θα μέχρι πηγαίνει. Και 5 χρόνια πίσω. Δεν ξέρω τώρα αν θέλει κάποιο να ξεσκονιστεί τόσο πολύ. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, το άλλο με τον Τωτό θα μας πείτε, θα μας το πείτε εσείς το ανέκδοτο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει αυτό, έτσι. Αυτό που λέει τώρα εγώ κύριε Καλύβα, είναι ότι ναι, μεν έχεις το δικαίωμα, αλλά αυτό κοστίζει πολύ. Δεν μπορεί ένας εύκολα, έστω ή αυτοαποσχολούμενος ή ένας μικρός επιχειρηματίας να το κάνει, αλλά προσέξτε. Είχαμε πριν λίγες μέρες τον κύριο Θεοχάρη σε μια συνάντηση και του έβαλα το εξής ερώτημα και το βάζω και στην εκπομπή. Εφόσον εγώ έχω ένα επάγγελμα στο οποίο δεν φοροδιαφεύγω, γιατί υπάρχουν και αυτά. Παραδείγματος χάρη, πράκτορας προπό, ασφαλιστής και πολλά άλλα. Ναι. Γιατί με βάζει στο τεκμαρτό, γιατί πρέπει να αποδείξω ένα εισόδημα που εκ προημίου είναι δεδομένο ότι δεν φοροδιαφεύγει. Είναι λάθος. Και εκεί τι κάνει ο νόμος, λέει ότι ουσιαστικά του περιορίζει τα έξοδα. Και ρωτώ εγώ, αν του περιορίζει τα έξοδα, δεν πρέπει να το κάνει, αλλά δεν θα σκεφτεί κάποια από αυτά να μην τα κόψει τιμολόγια, αφού έτσι κι αλλιώς τα περιορίζει. Το θέμα με τον καινούργιο νόμο είναι ότι ουσιαστικά χτυπάει τον πολύ μικρό και αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή δεν αναφέρεται καθόλου στα μεσαία και ψηλά. Και πάει οριζόντια. Είναι μικροί που δεν βγάζουν 11.000 ευρώ. Ακριβώς. Και κοιτάξτε τώρα. Δεν είναι στην ίδια μοίρα τρέσει οριζόντια αυτό που έχει μια επιχείρηση στο Κολωνάκι και ένα που είναι στο Κερατσίνι. Είναι παράλογο. Αλλά που είναι ένα γιατρό στο κέντρο τη Αθήνα με ένα γιατρό στην περιφέρεια. Αυτό λέω. Ακριβώς το ίδιο. Για να σταθούμε σε αυτό, να προχωρήσουμε στο νούμερο 2, δεν υπάρχει περίπτωση ο άλλο να πάει να δεχτεί έλεγχο για 5 χρόνια πριν όταν φοροδιαφεύγει. Θα σου πει ότι έβγαλε το σύστημα, είμαστε εντάξει. Να πω τώρα όμως κάτι, περιμένετε. Απ' τη μία λέμε δεν είναι λογικό να πηγαίνουμε οριζόντια και το δεχόμαστε όλοι. Από την άλλη όμως πρέπει να γίνεται και ένας έλεγχος. Γιατί όταν καθαρός ουρανός σε τραπέζ δεν φοβάται. Λογιστικός. Σε αυτό που λέτε, λογιστικός. Σωστός. Μα δεν μιλάμε για λογιστικό έλεγχο εδώ. Στο λογιστικό έλεγχο δεν έχει κανείς αντίρρηση. Όταν υπάρχουν σήμερα τα εργαλεία να κάνει λογιστικό έλεγχο. Mm-hmm. Κανείς δεν έχει αντίρρηση αυτό. Και στο λογιστικό έλεγχο. Α πούμε 5 χρόνια 3.000 ευρώ και είναι το μόνο του εισόδημα, να πάει να του πει κάποιος, εσύ πώς ζεις, κουμπάρε. Ναι, αυτό 3.000 το χρόνο. Έχετε απόλυτα δίκιο και εδώ να ομολογήσουμε ότι η φοροδιαφυγή υπάρχει. Για να μην κοροϊδευόμαστε, έπαιρνε ναι, μεγάλη. Προσέξτε όμως τώρα. Δεν τον αναγνωρίζει αν έχει εισόδηματα από ενίκεια. Δεν το αναγνωρίζει αν έχει εισοδήματα από πολιτικά. Ναι, θα μπουν όμως τώρα, θα μας τα πει εγώ. Δεν γνωρίζουμε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχει πάμε τώρα πέσει αυτό στο τραπέζι, αυτά έχουν ναι, πέσει. Το είχαμε ακούσει αυτές μετά, τις αν έχει αγροτική παραγωγή, αν έχει ενίκεια, αν μια... Το οικογενειακό εισόδημα στα ζευγάρια να συνυπολογίζει. Μια γυναίκα, ας πούμε, που είναι ελεύθερη επαγγελματίας και συμπληρώνει το εισόδημά της από του άντρα, διαβιούν αυτοί οι δύο. Άρα αυτό πρέπει να το αναγνωρίσει. Μέχρι χτες δεν το είχε αναγνωρίσει, ελπίζουμε στην κατάθεση του νομοσχεδίου. Εγώ το δεύτερο είναι αυτό που σίγουρα η εποχική, έχει, έτσι, αυτό που σίγουρα που έχει κλειδώσει. Εδώ. Ναι, αυτό που σίγουρα έχει κλειδώσει αυτό μαθαίνουμε από πηγές του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι εποχικές επιχειρήσεις, συγκεκριμένα επαγγέλματα που δεν είναι δωδεκάμενης λειτουργίας, όπως ναι, τα κηλικία αλλά και τα φροντιστήρια, θα υπολογίζεται με βάση τους μήνες που λειτουργούν. Θα μειώνεται τώρα, δηλαδή. Θα υπάρχει αναλογική μείωση. Μισό λεπτά, γιατί τα λέμε όλα. Και στα φροντιστήρια υπάρχει φοροδιαφύγη, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τεράστια, έτσι, δεν είναι για όλους. Το λέμε όμως γιατί πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα να μπορούν να χτυπάνε αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Δεν σημαίνει ότι τα φροντιστήρια είναι στα απειρόβλητο. Πάνω από 50%, το 50%. Όμως σας κάνω την ίδια ερώτηση. Με ποιο τρόπο ο νέος νόμος χτυπάει τα μαύρα φροντιστήρια? Εγώ δεν το βλέπω. Ούτε εγώ, γι' αυτό το συζητάμε. Οι καθηγητές ιδιαίτερων μαθημάτων που έχουν δει και στο σπίτι. Όμως τώρα, για να πούμε και του. Πάντα ο στραβός έχει το δίκιο του. Όντως. Δεν έρχεται
για να κλείσει όλες τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής. 2 δισεκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο παραπάνω να εισπράξουν είναι αυτό. Ναι. Δεν πάνε να λύσει 600, όλο το θέμα. 600 εκατομμύρια και σας θυμίζω ότι. Λέει, εσύ που έχεις φροντιστήριο λοιπόν, που πληρώνεις και δηλώνεις ζημιές, θα πληρώσεις τώρα 1.000 ευρώ, 1.500 ευρώ. Αυτό και αν. Δεν είναι και όλα τα φροντιστήρια ίδια. Άλλο το φροντιστήριο στο Βόλο, άλλο το φροντιστήριο στην Αθήνα, άλλο στη Θεσσαλονίκη. 600 εκατομμύρια εισπράττει, αλλά μένω στα φροντιστήρια, όπου οι ίδιοι καταγγέλνουν οι φροντιστές, ότι το 50% των φροντιστήριων είναι μαύρα φροντιστήρια. Δεν παρεμβαίνει στο συγκεκριμένο. Να μην βάλω τα ίδια. Η απάντηση είναι μόνο μία. Εάν δεν βρει τον τρόπο καταναλωτής να αποτελεί ένα στοιχείο φοροαπαλλαγής ή όποια απόδειξη, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ποτέ. Αφημένα κίνητρα. Ακριβώς. Θυμίζω ότι ο γύρος του Νάρα είπε 40 δις μαύρο χρήμα. Από αυτό το νόμο χτυπιούνται τα 40 δις. Όχι, μαύρο τα 10 χρήμα χτυπιούνται από εδώ. Τα 10 και. Άρα λέτε ότι αν δινόταν κίνητρο στους καταναλωτές, εγώ συμφωνώ πολύ με αυτό, θα ζητούσαν και οι καταναλωτές τις αποδείξεις τους. Ναι, αλλά κύριε Βούλγαρη, αν πάτε αύριο στον οδοντίατρο και σας πει 500 ευρώ με απόδειξη, 300-500 απόδειξη, εσύ θα του πείτε όχι, θέλω απόδειξη. Όχι, δεν έχετε. Ακριβώς. Αυτό όμως είναι και το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας 50 χρόνια τώρα. Ό,τι και ο καθένας. Δεν γίνεται. Άμα εγώ θέλω να δώσω μαύρα σε κάποιον, δεν θέλω να σας πω περίπτωση που μου είπε κάποιος τώρα που πήγε σε ένα νοσοκομείο με γιατρό. Μπας περιπτώσει τώρα. Πάμε να τα πούμε γρήγορα εγώ. Και έχει το τεκμήριο διαβίωσης, αν μπορώ μόνο αυτό. Ναι, ναι. Το τεκμήριο διαβίωσης θα ήταν ο τρόπος να συλληφθεί η φοροδιαφυγή. Όπως και μείωση στους συντελεστές προς αύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος λόγω τζίρου. Εδώ υπήρχε κίνδυνος με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Επιχειρήσεις με πολύ μεγάλους τζίρους να ξέφευγαν ακόμη και με διπλάσιο τεκμήριο. Τέταρτο. Στην αναπηρία. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι εξαιρούνται από την εφαρμογή του τεκμηρίου επαγγελματίες με αναπηρία ίση μεγαλύτερη του 80%. Τώρα τη σκέφτονται ακόμη και αν υπάρχει ένα άλλο μέλος μέσα στην ίδια την οικογένεια, η οποία φροντίδας, να συνυπολογίζεται και αυτό και ουσιαστικά να μειώνεται ή ακόμη και μάλιστα, να εξαιρείται. Πάμε από και το στο τεκμήριο. Πέμπτο. Και είναι και αυτό που είπαμε, να συνυπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα. Αυτά συζητούνται και ακόμα, και ακόμα δεν έχουμε ακούσει. Πότε έκλεισε η διαβούλευση. Αργά χθες το βράδυ στις 10. Άρα έχουν κλειδώσει οι αλλαγές. Σήμερα θα καταπατηθεί στη Βουλή. Τώρα μας πει το παρασκήνιο λίγο. Για πάμε, Πρόεδρε. Χθες είχατε μια ωραία εκδήλωση. Βραβεύσατε μεταξύ άλλων ανθρώπους που έχουν διαπρέψει ή έχουν βοηθήσει τον συνάνθρωπό μας. Έτσι, στα ετήσια βραβεία, πάνε να το κάνετε θεσμό αυτό. Και εκεί ήρθε ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κρέκας, επίσημους λέω τώρα. Κύριος Παπαθανάσης, ο κύριος Σαντλόγλου, κυρία Γκερέκου. Είχατε πολύ κόσμο. Είχαμε και πολλούς υπουργούς και τους εκπροσώπους των κομμάτων. Εδώ υπήρχε αμηχανία μεταξύ Κασελάκη και Ανδρουλάκη. Κοιτάξτε, τώρα μπαίνουμε σε ιδιωτικά στοιχεία. Τι ιδιωτικά, τα έχει δει όλος ο κόσμος. Τι ιδιωτικά. Εγώ θα μείνω στο ότι, γιατί αδικούμε, βραβεύσαμε καταρχήν 10 επιχειρήσεις που κατάφεραν στη κρίση και να ανεβάσουν τον τζίρο τους ή να αυξήσουν το προσωπικό, εξαγωγές, startups επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις. Και στις ειδικές βραβεύσεις αξίζει τον κόπο να σας πω αυτό το οποίο είναι παράδειγμα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο στρατιωτικός που ξάπλωσε, αν θυμάστε, στα νερά, στη λάσπη, για να πατήσει πάνω μια κυρία και να περάσει, να σωθεί. Βραβεύσαμε την πυροσβεστική για τις μεγάλες φωτιές, την Ολυμπιονίκη, την κυρία Τσιπριώτη, γιατί στο πρόσωπό της έχουμε τις χαρές τις μεγάλες στα πολλά βάσανα τώρα και νομίζω αξίζει τον κόπο να σας πω το μαθητή που είναι ρεκόρ όλων των εποχών που μπήκε στο Πανεπιστήμιο με 4 εικοσάρια. Μπράβο. Δεν έχει ξανασυμβεί σε κάποιες ειδικές. Ήταν ειδικές. Σε τι σχολή? Νομική. Νομική, μπράβο. Τώρα βλέπουμε και τον κύριο Κασελάκη. Εγώ είδα χαιρέτησε τον κύριο Ανδρουλάκη. Τους υπόλοιπους χαιρέτησε, λέει τον κύριο Σκρέκα, την κυρία Γκερέκου, τους χαιρέτησε. Όχι, μάλλον δεν θα προλάβαινε γιατί κάθισε γρήγορα για να ανέβει μετά στη σκηνή. Δεν θα προλάβαινε. Τέλος πάντων, ήταν από εδώ ο κύριος Κρέκας, βλέπω. Ναι. Με τον κύριο Ανδρουλάκη συνομίλησαν καθόλου, επειδή ήσασταν δίπλα. Όχι. Όχι, Ήτανε τι, έχεις τίποτα. Και να σου πω κάτι, ήταν μια εκδήλωση που μπορείς να μοιραστείς κάποιες σκέψεις ναι, για να πεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για το πώς θα αυξήσουμε τα κίνητρα. Βλέπουμε πολύ αμήχανος εκεί. Ήταν πολύ, Νομίζω το πολιτικό κλίμα εκφράζεται σε τέτοιες εκδηλώσεις. Εμείς μένουμε στην παρουσία τους, αλλά εκφράζεται. Είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν φεύγει το πολιτικό κλίμα ακόμα και αν έρθει σε μια γιορτή. Άρα, ό,τι υπάρχει στον περαιρέο ατμόσφαιρα στην πολιτική, εμφανίστηκε και εντός της εκδοσής. Δεν θες πολλά πράγματα να πεις. Ευχαριστούμε, κύριε Χατζηδεοδοσίου. Καλημέρα. Σας.